απέναντι στις ειρήνες της αντιπολίτευσης, που αν θυμάστε από το Μάρτιο έλεγε δώστε τα όλα τώρα, δηλαδή τότε το Μάρτιο, για σκεφτείτε, εμείς απαντήσαμε με σύνεση και αποφασιστικότητα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και αυτό το δεύτερο κύμα και φυσικά να αμβλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην οικονομική και την κοινωνική ζωή της χώρας μας. Βρισκόμαστε πιο μπροστά από ό,τι άλλα κράτη στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και πολλές από τις πρωτοβουλίες μας αντιγράφονται από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Από την αρχή πήραμε πολλά μέτρα για να χτίσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα που έχουμε πάρει σε πλήρη εξέλιξη τα εκτιμούμε στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατα ανακοινώσαμε ένα νέο πακέτο για τη δεύτερη φάση πανδημίας ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. 3 δις μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μπουν στην τσέπη του πολίτη. Πρέπει τα μέτρα να είναι στοχευμένα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Η τρίτη επιστρεπτέρα προκαταβολή πήγε κυρίως στα ελληνικά νησιά. Στον τελευταίο πίνακα της EY που παρακολουθεί την πορεία των επενδύσεων στις διάφορες χώρες του κόσμου, η Ελλάδα έχει ανέβει 6 θέσεις και οι προοπτικές της για το 2021 ανέβει άλλες 6. Άρα οι επενδύσεις πάνε καλά. Πέραν των γνωστών εμβληματικών Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Volkswagen, που είναι εντυπωσιακές, έχουμε και πολλές άλλες, κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και στα logistics. Είναι πάρα πολλές αυτές οι επενδύσεις, δεν είναι λίγες. Επένδυση μεγάλη που σταμάτησε λόγω του κορονοϊού στην Ελλάδα φέτος δεν έχει υπάρξει ούτε μία. Στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση μειώσαμε τις ασφαλιστικές φορές 0,90. 1η Ιανουαρίου του 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν κατά 3 μονάδες. Σωρευτικά λοιπόν η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι 3,9 μονάδες. Μέσα από τη μείωση των εισφορών, συν τη μείωση των φόρων από το Υπουργείο Οικονομικών, συν τη μείωση της γραφειοκρατίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις πολιτικές του ανάπτυξης, συνολικά από την κυβέρνηση, απόλυτη δέσμη παρεμβάσεων, θα διευρύνουμε την αγορά εργασίας, θα μπουν περισσότεροι μέσα, θα αυξηθούν τα έσοδα και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Η Eurostat βγήκε στην πρώτη τη στατιστική ανάλυση και είπε ότι η Ελλάδα είναι η πιο πετυχημένη σε επίπεδο αποτελεσματικότητας μέτρων χώρα σε όλη την Ευρώπη. Είχε μικρότερη απώλεια θέσεων εργασίας από όλες τις χώρες της Ευρώπης συγκριτικά. Συμμετέχοντας εμείς σε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια, διασφαλίζουμε ότι την στιγμή που το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης θα είναι και στην Ελλάδα. Έχουμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη στο σύστημα υγείας. Έχουμε ξεπεράσει τις 75 ερωτήσεις και τα υποερωτήματα τα οποία και απαντήθηκαν σήμερα. Για μια ακόμα φορά, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες όλοι περνάμε, είναι παρόν. Είμαστε εδώ όχι μόνο απλά να στηρίξουμε με την παρουσία μας την κυβερνητική, την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, αλλά κυρίως με τον πολιτικό μας λόγο να γίνουμε οι καλύτεροι πρεσβευτές στις τοπικές μας κοινωνίες αυτού του πλούσιου έργου.